Τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Παπαδοπούλου, γιατί έχουμε μειωμένους λογαριασμούς της ΑΕΚ, οι οποίοι κατά την επόμενη διμηνία περίπου στο 15%. Θα μας πει τους λόγους η κυρία Παπαδοπούλου και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχουμε μειωμένους λογαριασμούς στην επόμενη διμηνία και αυτό οφείλεται στη μείωση των τιμών των καυσίμων ή στο γεγονός ότι μπήκε στη ρύθμιση που έχει γίνει για την πανδημία. Η μείωση τώρα που προκύπτει της τάξης του 15% και αφορά τα τιμολόγια της ΑΕΚ που θα εκδίδονται από την 1η Ιουλίου, που ξεκίνησαν να εκδίδονται από την 1η Ιουλίου, οφείλεται καθαρά το γεγονός ότι η αρχή ηλεκτρισμού αξιοποίησε πλήρως τις διεθνείς χαμηλές τιμές του πετρελαίου που επικρατούσαν λόγω πανδημίας. Και παράλληλα, λόγω του ότι αξιοποίησε πλήρως τους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους που έχει στις εγκαταστήσεις ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς. Η ουσία είναι πως τώρα, ήδη βέβαια από αρχές Απριλίου, αλλά σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα, ξεκίνησε η εφαρμογή, ξεκίνησε να γίνεται αισθητή η μείωση που προκύπτει λόγω των χαμηλών τιμών που επικρατούσαν στα υγρά καύσιμα. Γίνεται τώρα αισθητή στα τιμολόγια της ΑΕΚ και ο λόγος είναι καθαρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ οφείλει και διατηρεί αποθέματα καυσίμων για μια διάρκεια 2-3 μηνών. Ναι. Παράλληλα, έχει ήδη εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου στους διμηνιαίους πελάτες η έκπτωση 10% που προσφέρει αρχή ηλεκτρισμού σε όλους τους καταναλωτές και η έκπτωση αυτή θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μέχρι και τέλος Ιουλίου. Είναι μια κίνηση του οργανισμού που αντιστοιχεί σε μια προσφορά ύψους πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία η αρχή ηλεκτρισμού επιστρέφει πίσω στους πελάτες της, πίσω στην οικονομία της Κύπρου μας. Ναι. Έγινε στα πλαίσια των οικονομικών της δυνατοτήτων και των αντοχών της. Άρα, πέραν του 10% που ήδη έχει εφαρμοστεί στα τιμολόγια των πελατών μας, υπάρχει και η νέα μείωση που προκύπτει καθαρά λόγω της μείωσης των τιμών των υγρών καυσίμων που έχει προμηθευτεί τον καιρό της πανδημίας. Ναι. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Το ακούγαμε και ως προτροπή και ως έκκληση ότι τρέξτε τώρα, πάρτε καύσιμα που είναι χαμηλά να αποθηκεύσουμε για διάφορους τομείς. Η ΑΕΚ για πόσο χρονικό διάστημα έχει αγοράσει φθηνό καύσιμο και θα δούμε να συνεχίζονται οι χαμηλές τιμές. Μιλάμε για μία διμηνία μόνο, για παράδειγμα. Να εξηγήσουμε πως η προαγορά καυσίμων είναι μια πολύπλοκη και πολύ εξειδικευμένη διαδικασία. Ναι. Η ΑΕΚ κατόρθωσε και προμηθεύτηκε μια ποσότητα της τάξης των 90.000 μετρικών τόνων μαζούτ για ένα καύσιμο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα επηρεάσει βέβαια τους ευνοϊκά τους λογαριασμούς των πελατών μας πολύ σύντομα. Ναι. Πέραν της προαγοράς του φθηνού καυσίμου, η ΑΕΚ αξιοποίησε πλήρως τις χαμηλές τιμές των καυσίμων που επικρατούσαν εν καιρό πανδημίας. Παράλληλα, αξιοποίησε πλήρως τους αποθηκευτικούς της χώρους. Δηλαδή, εννοούμε πως γέμισε τις δεξαμενές της με υγρών καύσιμων, το οποίο ήταν σε χαμηλές τιμές. Ναι. Όλες αυτές οι κινήσεις ξεκίνησαν από αρχές Απριλίου, αλλά ήταν σε πολύ πιο χαμηλό βαθμό, οι μειώσεις και να επηρεάζουν θετικά τα τιμολόγια των πελατών μας. Ναι. Ήδη τον προηγούμενο μήνα, τον μήνα Ιούνιο, αν περνάμε ένα λογαριασμό οικιακού πελάτη και το συγκρίναμε με 2 μήνες προηγουμένως, είχαν μία μείωση της τάξης του 7%. Τώρα αυτήν τον μήνα Ιούλιο παρουσιάζεται αυτή η μείωση της τάξης του 15%. Αυτές οι μειώσεις οφείλονται καθαρά στις χαμηλές τιμές των καυσίμων, είτε αυτών που προαγοράστηκαν από την ΑΕΚ, είτε αυτών που ήδη αγοράστηκαν τον δύσκολο καιρό που περνούσαμε την πανδημία. Ξεκαθαρίσουμε και να τονίσουμε πως οποιασδήποτε μειώσεις παρουσιάζονται στα υγρά καύσιμα τα οποία προμηθεύεται η αρχή ηλεκτρισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτές οι μειώσεις μετακυλίονται στους καταναλωτές μας. Δηλαδή, όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τον υπολογισμό της χρέωσης της κιλοβατόρας ελέγχονται από όλες τις αρμόδιες αρχές
Είναι πλήρως ρυθμιζόμενες οι διατιμήσεις της αρχής ηλεκτρισμού, άρα οποιαδήποτε μείωση, είτε ακόμη και αύξηση, προκύπτει λόγω της τιμής των καυσίμων διεθνώς, αυτές επηρεάζουν τα τιμολόγια των πελατών μας και μετακυλίονται πλήρως στους καταναλωτές μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.